κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του απόψινου προγράμματος. Ελπίζω να σας αφήσαμε μια γλυκιά γεύση, ένα χαμόγελο αισιοδοξίας. Το χρειαζόμαστε άλλωστε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε. Και εμείς αυτό προσπαθούμε και δίνουμε τα δυνατά μας και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Θέλω να σας ενημερώσω ότι δεν θα είμαστε στις 14 μαζί σας, θα είμαστε στις 21. Πριν όμως κλείσουμε και σας πω μια γλυκιά καληνύχτα και ευχηθώ τα καλύτερα για τον καθένα ξεχωριστά, θα ήθελα λοιπόν να σας θυμίσω έναν άνθρωπο, μια ιστορία ολόκληρη που έκανε μια ολόκληρη Ελλάδα να πετάξει και να χορέψει με τα τραγούδια του. Καλό σας βράδυ! Αν δεν ήταν τραγουδιστής, θα μπορούσε να είναι αέτος. Σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Άπλωνε τα χέρια, κοιτούσε για λίγο το έδαφος και με μια στροφή πετούσε ψηλά, χορεύοντας ζεϊμπέκικο στα σύννεφα. Φυτό αναρριχόμενο η ζωή μου. Μαζί του πέταξε και χόρεψε ένας ολόκληρος λαός. Η φωνή του έγινε η μουσική υπόκρουση της χαράς και της λύπης, του γλεντιού και του θρήνου. Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία. Ευνηδίως, μια μέρα του Απριλίου, η ιστορία έγινε σιωπή. Πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Μάθαμε τα νέα ακούγοντας μουδιασμένοι τις ειδήσεις. Καταλάβαμε ότι στην πόρα που μας περιμένει θα βρεθούμε μόνοι, χωρίς την προστασία και την παρηγοριά της φωνής του. Συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω. Δημήτρη, χωρίς εσένα η εθνική μας μοναξιά είναι αβάσταχτη.